Καλησπέρα. Και όπως σας υποσχέθηκα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Πώς θα προσελκύσουμε τον έρωτα. Το χρήμα το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τώρα θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Καταρχάς, για να έρθει ο έρωτας στη ζωή σας, χρειάζονται κάποιες προδιαγραφές. Πέρα από τις προσωπικές, όπως επίσης θα μιλήσουμε και κάποια στιγμή, με τα κεράκια και με όλα αυτά, μπορούμε να προσελκύσουμε και την καλή υγεία. Υπάρχει και για την υγεία. Υπάρχουν για τα πάντα. Έρωτας, υγεία, προστασία και πολλά, 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 πολλά. Σε κάθε εκπομπή μας θα αναφερόμαστε και σε ένα γεγονός. Λοιπόν, πρώτον ξεκινάμε από το δωμάτιο. Βάσει το Feng Shui, το δωμάτιό μας πρέπει να είναι προσεκτικά τοποθετημένα τα πάντα. Κρεβάτι. Όταν είστε ελεύθεροι και θέλετε να κάνετε σχέση. Τώρα μιλάμε για τις σχέσεις. Εντάξει, είτε θέλετε να προχωρήσετε και πιο κάτω. Ξέχασα να πάρω ακόμη ένα μαζί μου, ένα αντικείμενο, την Πεόνια, την επόμενη φορά. Λοιπόν, ετοιμάζουμε το κρεβάτι μας. Προσέχουμε να μην είναι μόνο κρεβάτι, να είναι ένα ημίδιπλο κρεβάτι. Δηλαδή, σκεφτείτε, αν υπήρχε ένας άντρας ή μια γυναίκα δίπλα σας, θα μπορούσατε να κοιμηθείτε σε αυτό το κρεβάτι. Θεωρητικά, αν δεν μπορείτε, αλλάξτε κρεβάτι, παιδιά. Δεν μπορεί να έρθει ο σύντροφος, είτε αρσενικός είτε θηλυκός, δεν μπορεί να έρθει σε ένα κρεβάτι που δεν χωράτε. Πετάξτε τα πάντα μέσα από την κρεβατοκάμαρα. Απαγορεύεται ακόμα και η τηλεόραση. Είτε έχετε παντρευτεί, είτε είστε ελεύθεροι και ψάχνετε. Δεν πρέπει να έχουμε τηλεόραση στο κρεβατάκι μας. Δύο μαξιλάρια, υποχρεωτικά, σαν να μένει ήδη το άτομο αυτό μέσα. Χώρο στην ντουλάπα σας για να υποδεχθεί το καινούριο μέλος. Χώρο σε μια σιταριέρα για να βάλει τα ρούχα του. Στο μπάνιο τα δικά του, που θα βάλει τα προσωπικά του αντικείμενα. Επίσης, θα πρέπει στην κρεβατοκάμαρα δύο κομωδίνα, υποχρεωτικά. Δεν έχουμε μέσα στην κρεβατοκάμαρα, ακόμα και παντρεμένοι να είμαστε, δεν έχουμε μέσα στην κρεβατοκάμαρα φωτογραφίες. Είτε μόνοι μας, είτε με τα πεθερικά, είτε με τους γονείς, είτε με τα παιδιά, είτε τους παππούδες και τις γιαγιάδες, είτε εικόνες. Τίποτα, απαγορεύεται ρητά να υπάρχουν όλα αυτά μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Κρεβατοκάμαρα, αν θέλετε να βάλετε ένα πόστερ, ένα κάδρο, διαλέξτε αυτά τα αγγελούδια που είναι μαζί, δύο αγγελούδια, ή μπορείτε να βάλετε, αν είστε σε γάμο, είτε είστε σε σχέση η οποία οδεύει προς τον γάμο, μία φωτογραφία με τον σύντροφό σας σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Βγάλετε μία φωτογραφία, κάντε τη μεγένθηση και βάλτε την πάνω από το κρεβάτι σας. Απαγορεύονται όλα τα υπόλοιπα, εάν θέλουμε να έχουμε καλή ερωτική ζωή. Και επίσης, απαγορεύονται οι καθρέφτες μέσα στην κρεβατοκάμαρα όταν είμαστε σε σχέση. Θέλετε να έχετε καθρέφτη μέσα στο δωμάτιό σας, ok, βάλτε τον σε μία πλευρά και παρακολουθήστε να δείτε αν φαίνεται το κρεβάτι σας. Εάν φαίνεται το κρεβάτι, όχι παιδιά ο καθρέφτης. Ειδικά την ώρα που κοιμόσαστε ή παίρνετε ένα σεντονάκι και το σκεπάζετε, ένα παρεώρα, οτιδήποτε, ένα ύφασμα και το σκεπάζετε να μην φαίνεται ο καθρέφτης, διότι μέσα στον καθρέφτη φαίνεστε διπλά άτομα, με αποτέλεσμα να τραβάτε την απιστία και δεν νομίζω ότι το θέλετε. Πάμε τώρα πώς θα βρούμε τον σύντροφο. Είπαμε, ξεκινάμε από το δωμάτιό μας. Και συνήθως έχουμε ένα δωμάτιο δικό μας και τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε στο σαλόνι και να κάνουμε όλες αυτές τις μετατροπές. Δεν γίνεται. Η κρεβατοκάμαρα είναι καθαρά προσωπικός μας χώρος. Ετοιμάζετε το κρεβάτι σας, ετοιμάζετε μέσα τους χώρους, να μην έχει τίποτα. Είπαμε, λιτό το δωμάτιο, άδειο. Και πάμε τώρα να προσελκύσουμε τον έρωτα. Μπορούμε να φτιάξουμε να ζωγραφίσουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε ζωγράφοι. Πάρτε μία σελίδα, ένα α3, πώς το λένε αυτό, μία κόλλα χαρτιού και ζωγραφίστε μία οικογένεια. Και επίσης μπορείτε να γράψετε πάνω στο χαρτί πάντα. Θέλουμε συγκεκριμένη μέρα, συγκεκριμένη ώρα, συγκεκριμένη φάση της σελήνης για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ό,τι σας στέλνω είναι ενεργοποιημένο και δουλεύει. Να ξέρετε ότι ξεκινάμε σωστά. Δηλαδή, αν θέλετε να κάψετε το κεράκι και αν θέλετε τη βοήθεια του σύμπαντος για να σας φέρει το σύντροφο στη ζωή σας, αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία, να σας πω πώς θα τα κάνετε. Πάμε τώρα. Έχουμε πάρει το κεράκι, είναι έτοιμο, διαβασμένο για σας, μελετημένο, ενεργοποιημένο. Παίρνουμε το κεράκι και γράφουμε. Από τη μία πλευρά αγάπη, από την άλλη πλευρά έρωτας. Και στις δύο άλλες πλευρές μπορούμε να γράψουμε το όνομα το δικό σας και το όνομα του συντρόφου σας, όταν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει, δεν γράφουμε τίποτα. Θα γράψουμε σε ένα χαρτάκι από κάτω. Αυτά όλα μπορούμε να τα γράψουμε και σε ένα χαρτάκι από κάτω. Έχουμε πει, όπως και στο χρήμα, εγώ ο τάδε ή η τάδε, γιος ή η κόρη της τάδε, θέλω να έρθει στη ζωή μου
ένας άνθρωπος, ένας άντρας ή μια γυναίκα, ελεύθερος. Προσοχή, προσοχή σε αυτό. Θα τονίσετε τη λέξη ελεύθερος και να δημιουργηθεί μια σχέση μαζί μεταξύ μας που να μας οδηγήσει σε γάμο είτε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο θέλετε μια σχέση, μπορεί να τη θέλετε απλά και μόνο να περνάτε την ώρα σας. Βέβαια δεν θα σας συμβούλευα ούτε κεράκι να ανάψετε ούτε τίποτα αν θέλετε για κάποια σχέση, πώς το λένε, περιστασιακή. Και πάμε στο κεράκι, το ανάβουμε, έχουμε στη σκέψη μας εκείνη τη στιγμή, κλείνουμε τα μάτια μας και σκεφτόμαστε πώς θέλουμε τον σύντροφό μας, πώς τον θέλουμε. Ψηλό, κοντό, με λαχρινό, ξανθό, με μπλε μάτια, με πράσινα, με κόκκινα. Τι θέλετε? Ό,τι θέλετε αυτό μπορείτε να το μεταφέρετε σε ένα χαρτάκι και να το έχετε δίπλα σας και να το κοιτάζετε είτε να το έχετε στο μυαλό σας και μετά να τα γράψετε όλα αυτά, τα ίδια πράγματα ακριβώς. Όπως τον θέλετε, δηλαδή το σύμπαν γίνεται η προξενήτρα που θα σας φέρει το σύντροφο και πετυχαίνει πάντα να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σε εμάς τουλάχιστον έχει πετύχει άπειρες φορές. Έχουμε παντρέψει πολύ κόσμο. Λοιπόν, ανάβετε το κεράκι και το παρακολουθείτε έναν κόμπο για 7 μέρες. Αυτό λειτουργεί για 7 μέρες το κεράκι. Δεν θέλετε να το κάνετε και θέλετε να το κάνετε σε μία φορά, εγώ δεν θα σας συμβούλευα. Θα σας έλεγα μία εβδομάδα η οποία είναι καλύτερα, όπως και για το χρήμα. Θέλετε να το κάνετε για μία φορά. Η πυραμίδα. Η πυραμίδα του έρωτα, έχουμε τις καρδούλες του έρωτα, έχουμε πολλά πράγματα για τον έρωτα. Τα ανάβουμε, αυτά κρατάνε από 5 μέχρι 8 ώρες και τελειώνουν. Ό,τι τελειώσει θα μαζέψουμε το κεράκι, το αλείβουμε πάντα με το λάδι, λάδι μισό επάνω μισό κάτω. Ανάβουμε συγχρόνως καρβουνάκια και λιβάνι του έρωτα για να προσελκύσουμε τον έρωτα. Και επίσης υπάρχει και ειδική λοσιόν που μπορούμε να λείψουμε όλο το κορμί μας. Δεν θα φοράτε κοσμήματα πουθενά, είτε για το χρήμα είτε για τον έρωτα. Όταν κάνετε οποιασδήποτε τέτοιες μικρές εργασίες προς το σύμπαν, όχι κοσμήματα, παιδιά, κοσμήματα και ούτε ρούχα συνθετικά. Ένα βαμβακερό, το νυχτικάκι μας, τις μπιζαμούλες μας, απλά ρουχαλάκια. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και αυτή τη λοσιόν επάνω για να τραβάει τον έρωτα. Επίσης, τι βάζουμε? Δύο πετρούλες δίπλα. Θα ανάψουμε το κεράκι, είναι πάντα στο μέσο. Το λαδάκι το έχουμε στην άκρη γιατί έχουμε τελειώσει. Ανάβουμε το στίκ του έρωτα. Είναι ειδικό στίκ που είναι για να προσελκύσουμε τον έρωτα. Όλη αυτή η εργασία γίνεται για τον έρωτα. Δύο καρδούλες ροζ, τις οποίες τις έχουμε μπροστά εδώ. Μητούλα, τις έχουμε σε όλη τη διάρκεια, ένας ροζ, είναι οι ίδιες πετρούλες ροζ χαλαζίας και μπορεί να έχουμε και ένα ροζ χαλαζία για να τον φορέσουμε μετά επάνω μας. Όταν θα τελειώσουμε από όλα αυτά, να τον φοράμε επάνω μας και να τον έχουμε για πάντα για να μας προσελκύει άτομα τα οποία εμείς θα επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτά αυτό που θέλουμε. Μετά, τις δύο καρδούλες θα τις πάρετε και θα τις βάλετε στο κομωδίνο σας δίπλα και θα τις έχετε μονίμως εκεί για να σας φέρει το άτομο που εσείς θέλετε στη ζωή σας. Ακόμα και αν είναι ένα άτομο που είναι του ιδίου φίλου με εσάς. Και γι' αυτό ισχύει το ίδιο. Έχουμε και τον μαγνήτη που θα κολλήσει όλο αυτό το πράγμα, θα κολλήσει τις πέτρες, θα κολλήσει το συνέστημα, έτσι ώστε να πετύχετε αυτό που πραγματικά εσείς θέλετε. Τώρα οι πετρούλες, μπορεί να έχουμε και άλλες πετρούλες, να μας χαρίζει ηρεμία σε αυτή τη σχέση. Πάντα μπορούμε να φτιάξουμε ένα πουγκάκι με 7 πετρούλες. Όπως και το βαζάκι είναι το ίδιο, όπως είπαμε και για το χρήμα και το βαζάκι είναι το ίδιο, που μπορούμε να βάλουμε μέσα τις πέτρες του έρωτα, όλες αυτές τις πέτρες που μπαίνουν στο πουγκάκι παίρνουν και στο ραβδάκι, στο βαζάκι. Το βραδάκι το μαγικό σκέφτομαι εγώ. Λοιπόν, και αυτομάτως το έχουμε δίπλα στο κομωδίνο μας για να μας βγάζει την ενέργεια. Παράλληλα, για να έχουμε προστασία όλου αυτού που θέλουμε, που ζητάμε προς το σύμπαν, για να είναι, πώς να το πω, η επίκλησή μας, τα παρακάλια μας, η προσευχή μας πιο κοντά, μπορούμε να ανάψουμε και το κεράκι. Υπάρχει κόκκινο αντίστοιχο κερί που το ανάβουμε για να μας δώσει μεγαλύτερη βοήθεια. Τι ξεκινάμε πρώτα? Το δωμάτιο. Καθαρίζουμε το δωμάτιο. Μετά το χαρτάκι αυτό που θα γράψετε, βάλτε το απέναντι από το κρεβάτι σας και αφήστε το εκεί, όπως και τη ζωγραφιά. Αρκεί να μην μπαίνει κόσμος μέσα στο δωμάτιό σας και το βλέπει. Αυτό είναι μια συνεχής προσευχή προς το σύμπαν. Οι επιθυμίες μας, όπως ακριβώς θέλουμε τον άντρα, ακόμα και το επάγγελμα που θέλουμε να κάνει.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Όλα τα πράγματα μπορούμε να σας τα στείλουμε. Σας τα στέλνουμε αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Κύπρο στέλνουμε και σε όλο το εξωτερικό στέλνουμε, σε όλο τον κόσμο στέλνουμε πράγματα. Αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στο Annual Tips υπάρχει και το τηλέφωνο και τα πάντα που μπορούμε να μιλήσουμε, να μου στείλετε μήνυμα και να σας απαντήσω και για τις μέρες και για τις ώρες και για όλα. Στην επόμενη εκπομπή θα είναι λίγο έκπληξη αυτό που ετοιμάζω, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε τη χαρά στη ζωή μας, έτσι ώστε να φύγουν οι άσχημες σκέψεις και να έχουμε μόνο θετικές. Τον τρόπο για τον οποίο μπορούμε με 5, 6, 10 πραγματάκια, χωρίς τίποτα, να σκεφτόμαστε θετικά. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και τα λέμε στο Annual Tips. Ό,τι θέλετε εκεί. Γεια σας.